Το αίτημά του για απτή ευρωπαϊκή στήριξη της Κύπρου έναντι του κύματος αφέξεων μεταναστών που δέχεται από τον Λίβανο επανέλαβε την Τετάρτη ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είχε επαφές με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου, την επίτροπο εσωτερικών υποθέσεων Ήλβα Γιόχανσον και την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, με την οποία θα συναντηθεί, όπως είπε, ξανά την Κυριακή. Ο Λίβανος είναι μια χώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει οικονομικά, τόσο για τη διαχείριση του μεταναστευτικού, αλλά και για τη διαχείριση των εσωτερικών προκλήσεων που έχει η χώρα. Αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει πιο πρωταγωνιστικό ρόλο και συμφωνηθήκαν και κάποιες ενέργειες και με την Πρόεδρο της Επιτροπής και με την Αρμόδια Επίτροπο τις επόμενες των ημερών. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι σύμφωνα με τις κυπριακές αρχές πάνω από 500 μετανάστες έφτασαν στην Κύπρο την Κυριακή και τη Δευτέρα, ενώ την Τρίτη εντοπίστηκαν ακόμη 263 σε δύο πλοιάρια ανοιχτά του Κάβο Γκρέκο. Αν και η Κύπρος έχει πετύχει μεγάλη μείωση στις ροές από αφρικανικές χώρες, ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου ως προς τις αφήξεις σύρων από τον Λίβανο, κάνοντας χαρακτηριστικά λόγο για επίθεση με σάπιο κάραβα, ενώ εκτίμησε πως η κατάσταση θα επιδεινωθεί.